Ένα μέσο μεταφοράς αποκλειστικά για κατοικίδια ζώα έθεσε στην υπηρεσία των φυλόζωων της Κρήτης ένας νεαρός οδηγός ταξί στα Χανιά. Βιώνοντας ο ίδιος τα προβλήματα των ιδιοκτητών κατοικιδίων ζώων, κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη μεταφοράς τους, προχώρησε σε ένα πρώτο ποριακό για το νησί βήμα. Στην Κρήτη δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, είμαστε στο μοναδικό στην Κρήτη. Υπάρχει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο μίλησα και με τους ανθρώπους εκεί και με βοηθήσαν στο ξεκίνημά μου, με τον νόμο, πώς έπρεπε να ξεκινήσω τις διαδικασίες και όλα αυτά. Το όχημα μεταφοράς κατοικίδιων ζώων στοιχίζει λίγο περισσότερο από το ταξί, διαθέτει όμως ειδικά κλουβιά για την ασφαλή και άνετη μεταφορά τους και ο ιδιοκτήτης, όντας ο ίδιος φυλόζωος, είναι πρόθυμος να σπεύσει ακόμη και σε έκτακτα περιστατικά. Μας έχει συμβεί ένα τροχαίο σε ένα σκυλάκι, το οποίο είχε σπάσει τη σπονδυλική του στήλη. Το πήγαμε στον γιατρό, αλλά δυστυχώς ήταν και μεγάλο σε ηλικία, δεν τα κατάφερε. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στα Χανιά υποδέχτηκαν με χαρά τη νέα υπηρεσία που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους φίλους τους. Όλοι το αντιμετωπίζουν πολύ ευχάριστα, πολύ χαρούμενα, γιατί τώρα πια οποιοδήποτε κατοικίδιο δεν θα, όχι βρωμάει, ας πούμε, όχι, δεν είναι πολύ καθαρό. Ξέρουν ότι θα γίνει η δουλειά τους, όπως και σε ένα επίγον περιστατικό, ξέρουν ότι θα τους εξυπηρετήσουμε. Το αυτοκίνητο μεταφοράς κατοικίδιων ζώων δεν μεταφέρει μόνο τετράποδα. Καλύπτει έτσι τις ανάγκες ακόμη και εκείνων που τολμούν να έχουν για κατοικίδιο ένα ερπετό. Οτιδήποτε κατοικίδιο, είτε ας πούμε κάποιος μπορεί να έχει ένα παπαγαλάκι, ένα φίδι, οτιδήποτε.